Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Δεύτερο βίντεο με συμβουλευτικό, με γράμμα. Με συμβουλή, με γράμμα. Αυτό το γράμμα είναι λίγο τεράστιο. Και εννοείται ότι δεν θα σας το διαβάσω όλο. Λέω, επισημαίνω, αυτό το βίντεο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από το κανάλι μου στο YouTube, είτε στην τηλεόραση, είτε σε κανένα blog, είτε σε κανένα ενημερωτικό περιοδικό, χωρίς την γραπτή έγκρισή μου, χωρίς την γραπτή άδεια από μένα. Εάν οποιοδήποτε ή οπουδήποτε δω αυτό το βίντεο χωρίς να έχει πάρει κανένα στη γραπτή έγκρισή μου, θα το κυνηγήσω νομικά, γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, εδώ μιλάμε για προβλήματα αληθινών ανθρώπων που δεν θέλω να διαπομπεύονται. Λοιπόν, εσμένα μπορείτε να με δουλεύετε όσο θέλετε, να με κορδεύετε όσο θέλετε, αλλά επειδή τώρα δεν μιλάω για μένα, αλλά μιλάω για κάποιους τρίτους που με εμπιστεύτηκαν με τα προβλήματά τους, δεν θέλω να βλέπω γουρουνιές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γράμμα. Η ιστορία ξεκινάει ένα χρόνο πριν. Γνωρίζονται μέσω Facebook. Μιλάνε αρκετό καιρό, αυτή του το ακυρώνει γιατί φοβάται. Είναι διστακτική. Τέλος πάντων, γνωρίζονται. Κάνουν κάποια ραντεβού. Πέφτει φυλάκια, πέφτει σεξάκι, ολοκληρώνεται η φάση. Ο τύπος αυτός δουλεύει τεχνίτης. Έχει σταματήσει τη δουλειά λόγω καιρού. Ο άνθρωπος που δούλευε του χρωστάει 600 ευρώ, τα οποία αυτός τα χρειάζεται, αλλά δεν τα παίρνει από τον εργοδότη του. Λέει, θα φύγω, δεν μπορώ να μείνω άλλο Αθήνα, έχω έξοδα να τρέχουν. Θα πάω πίσω στο χωριό μου, στο μέρος μου. Όχι, μη φεύγεις, όχι, θα φύγω, θα σου δανείσω εγώ τα λεφτά. Τέλος πάντων, του δανείζει τα λεφτά. Αυτός μετά από 15 μέρες όμως, λόγω γιορτών, πάλι φεύγει, πάει στο μέρος του. Σταματάει να μιλάει, σταματάει να την ψάχνει. Ενώ είναι πολύ καλό παιδί, στο οργικό υπάρχει χημεία και ταιριάζουν οι απόψεις, κάπου χαλάει το πράγμα, έρχεται ξανά Αθήνα, ψάχνουν μαζί για δουλειά. Επειδή ακριβώς δεν μπορεί να επιβιώσει, επειδή δεν έχει δουλειά, του δίνει άλλα 300 ευρώ. Βρίσκει μια δουλειά, δουλεύει πάρα πολύ δύσκολες ώρες ή έχει πρόβλημα με την οικογένειά της, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να ακολουθεί τον άνθρωπο αυτό ο οποίος δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Τέλος πάντων, φεύγει πάλι για διακοπές, ήρθαν τώρα άλλες οι γιορτές, ήρθε το Πάσχα. Μιλάνε καθημερινά, όλα μέλι γάλα, δηλαδή δεν είχαν θέμα όπως τις πρώτες γιορτές που ο άλλος έφυγε και την έγραψε. Παίρνουν ένα σκυλί, είναι όλοι μαζί, δηλαδή ζουν ας πούμε σε οικογενειακή ζωή με αυτόν τον τύπο. Και αυτή ενώ σπουδάζει, φεύγει με τη σχολή της 3 μήνες στο εξωτερικό. Μιλάνε μέσω ίντερνετ, τον βλέπω κτλ. Αυτή έχει μαζέψει κάποια λεφτά, αυτός guess what, χρειάζεται και άλλα λεφτά, γιατί του ήρθε κάτι από την εφορία πρόβλεπτο, άλλα 300 ευρώ του στέλνει, θέλει να μάθει βασικά γι' αυτόν, γυρίζει και μαθαίνει ότι όσο έλειπε τον έχει ψάξει πρώην του, έχει έρθει και στο σπίτι του, αυτός λέει ήταν μπροστά ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα, έλα να δεις. Τέλος πάντων, αυτήν κάνει την κατηνιά και τη βρίσκει την πρώην μέσα από το ίντερνετ. Δεν ξέρω με πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά η πρώην είπε ότι αυτός, ρε παιδί μου, την έψαχνε, ότι αυτός την κυνήγησε, ότι λέει πάρα πολλά ψέματα, ότι και αυτήν του έχει δώσει λεφτά χωρίς επιστροφή και να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αυτός μετά παρεξηγείται, το μαθαίνει αυτό, παρεξηγείται, κατεβάζει στο Facebook και δεν μιλάει σε αυτήν την κοπέλα ποτέ ξανά. Τώρα, αυτήν έχει κάποια λεφτά στην τράπεζα που γύρισε από το εξωτερικό. Κάνει το καλό και του δίνει την κάρτα με το PIN. Ενώ μέσα έχει 650 ευρώ, βρίσκει ότι περίσσεψαν μόνο, guess what, 150 ευρώ. Και κάθε βράδυ αυτήν έχει πάθει τώρα φλασιά, έχει πάθει αιμονή και κάθε βράδυ ελέγχει την κάρτα. Αντί να πάρει, συγγνώμη, θα αρχίσω από τώρα τη συμβουλευτική, αλλά αντί να πάρει την κάρτα και να μην του την ξαναδώσει, αυτή του την αφήνει και ελέγχει κάθε βράδυ. Να τη φάει δηλαδή τα σκότια ο τύπος. Προσπαθεί να τα μεταφέρει στο λογαριασμό, να κάνει ανάληψη. Τελικά πάει εκείνο, σηκώνει τα λεφτά. Αυτό τώρα πώς έγινε, φαντάζομαι πάνω σε καυγά έγινε. Και φεύγουν άλλα 500 ευρώ τα οποία πάνε στο σπίτι το οποίο ζουν. Δηλαδή τη φροντίζει αυτή, την προσέχει, αλλά μετά δικά της τα λεφτά. Και η κοπέλα το επισημαίνει. Λέει, μια και με φρόνησε πολύ καλά, μπορώ να το παραδεχτώ, αλλά στη τελική δεν είναι με τα λεφτά μου. Όταν έμαθα ότι τα σήκωσε, τα λεφτά εννοεί, έγινε χαμός. Πάνω στο χαμό σήκωσε χέρι και τη χαστούκησε. Και ήταν η τρίτη φορά με στη σχέση που τη χαστούκιζε. Θέλει να φύγει μακριά, να πάρει τα λεφτά, τη δίνει με το ζόρι 200 ευρώ. Αλλά και αυτά του τα αφήνει, γιατί προφανώς είναι large η κοπέλα με τα λεφτά, ενώ αυτός δεν είναι, γιατί έχει ανάγκη. Γυρνάει πάλι στο χωριό του και
και τώρα σε 20 μέρες γυρίζει. Και λέει η κοπέλα, δεν ξέρω τι να κάνω, ειλικρινά. Από το εξωτερικό θέλω να γυρίσω, να γράψει την πτυχιακή. Και γι' αυτό αυτήν τον έστειλε στο μέρος των γονιών του, για να συγκεντρωθεί για να γράψει. Γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, η κόρη είναι η κόρη. Το κορίτσι είναι πολύ ερωτευμένο και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο διάβασμά της με τον τύπο εκεί. Προφανώς μένουν και στο ίδιο σπίτι, φαντάζομαι. Έχει κάνει αίτηση, λέει, θέλει να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της. Έχει κάνει αίτηση μια πολύ καλή δουλειά, παρά την κρίση ακμάζει, πολύ πιθανό να προσληφθεί. Αλλά πού, στο εξωτερικό. Η συμπεριφορά του είναι υποστηρικτική, γλυκιά και δίνει κουράγιο στα βήματα. Αυτή έχει ένα σπίτι, ναι, μεν εδώ στην Ελλάδα, που βέβαια θέλει κουφό με τα πλακάκια και το σκέφτεται να πάει να μείνει εκεί και αυτό σας λέει θα το φτιάξουμε μαζί. Τώρα ρε φίλε, εσύ με τι θα το φτιάξει, με στραγάλια? Τέλος πάντων, πρέπει να σταματήσουν, αλλά πραγματικά αυτή η υπόθεση με συγκλονίζει. Λοιπόν, στα γενέθλιά της, λέει, βγήκαν έξω να την ευχαριστήσει, την έχει γνωρίσει στη μάνα του, που και αυτή είναι πολύ σημαντικό γιατί καμία πρώην δεν έχει γνωρίσει η μάνα του. Πρώτη φορά κοιμάται με γυναίκα στο κρεβάτι. Αυτά είναι λίγο παπαριές, με το συμπάθει κιόλας. Είναι καθαρός, ωστόσο και ο Ιάρχης, και πέρα από τα σκηνικά με την πρώην του, δεν έχω βρει κάτι άλλο, το υπόπτω, οκ. Αυτός λέει ότι η πρώην του είναι κολόπεδο και τα έκανε για να την πληγώσει και ότι όλο το χωριό την ξέρει τι μαλακισμένη είναι. Καθημερινή επικοινωνία, αυτή νιώθει κάθε μέρα διαφορετική και όμορφη κοντά του. Σκέφτομαι πως αυτός είναι ο άντρας που θέλω να ξυπνάω και να βλέπω στην υπόλοιπη ζωή. Εάν πιάσει δουλειά στο εξωτερικό, δεν θα είναι κάτι το προσωρινό, θα είναι κάτι το μόνιμο και από τη φύση της δουλειάς, αλλά και επειδή σε καιρό κρίσης δεν σηκώνεσαι να φύγεις από μια τέτοια δουλειά. Λέει, κλείνει και λέει, το ξέρω, είναι 2.000 όσα του έχω δώσει. Το ξέρω ότι με έχει χαστουκίσει 3 φορές. Αλλά έχει πάρει όρκο να μην το ξανακάνει και η αλήθεια είναι πως και εγώ τις 2 φορές τον έβγαλα εκτός σε αυτού. Σκέφτομαι πως στο τέλος μένει συμβίωση και η οικογένεια και εκεί τα πάμε καλά. Είναι κοντά μου χωρίς να νιώθει πίεση και χωρίς να νιώθω πίεση. Πριν φύγει τώρα, για το μέρος του ήθελα να γνωρίσει τους δικούς μου, αλλά το αρνήθηκα γιατί δεν ήθελα να τους δείξω έναν άνθρωπο που μπορεί σήμερα να είμαστε μαζί και αύριο να γυρίσει να μου πει πως τα έξοδα στην Αθήνα είναι πολλά, δεν τα αντέχω και επιστρέφω στην οικογένειά μου. Τι λες να κάνω, το προχωράω, αν πιάσω δουλειά να τον βοηθήσω, να κάνω θυσίες για το σπίτι, να φύγω Ολλανδία, να κοιτάξω για μεταπτυχιακό, τι? Λοιπόν, κορίτσια, εδώ χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Σε αυτό το γράμμα θέλω να απαντήσετε, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Όχι ότι οι άλλες δεν είναι, αλλά αυτή έχει ένα παράγοντα που ελάχιστες ιστορίες το έχουν. Και αυτό είναι ότι ο άντρας αυτός δανείστηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 2.000, από μια γυναίκα που δεν δούλευε, δεν της τα έχει επιστρέψει και κάνει σχέδια για το μέλλον. Συγγνώμη τώρα, εγώ θα μιλήσω ειλικρινά όπως θα μιλούσα σε μια φίλη μου, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς. Δεν μπορώ να χρυσώσω αυτό το χάπι. Sorry. Ελπίζω να μην σε στεναχωρήσω, αλλά θα το κάνω. Ο τύπος σου πήρε 2.000 και δεν σου έχει δώσει πίσω τίποτα. Με τι σκατά θα κάνετε η οικογένεια, με στραγάλια? Ή εσύ θα δουλεύεις να τον ταΐζεις τον τυπά? Και αν θέλει να κάνει όνειρα, να στρώσει το κολαράκι του κάτω, να δουλέψει, να σου γυρίσει πίσω τα λεφτά που σου χρωστάει και μετά να κάνει όνειρα. Όχι μάλλον λεφτά να το παίζει μάγκας και να μου κάνει τραπέζι. Και τι θα πει 20 χέρι και με χαστούκης επειδή τον έβγαλα εκτός αυτού? Σόπα ρε εσύ! Αύριο μεθαύριο μπορεί να βγει πάλι εκτός αυτού. Θα κάνει, θα δει και τα παιδιά σας, θα σε ξαναδείρει. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα εκτός αυτού να σηκώνει χέρι επάνω σου? Κανένας δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Το χαστούκι δεν το δικαιολογώ με τίποτα και σε κανέναν. Ένας άνθρωπος σαν αυτόν νιώθει υπόμεσα στη σχέση. Γιατί και λεφτά δεν έχει και προφανώς δεν είναι μορφωμένος όσο εσύ και προσπαθεί να βγάλει το κόμπλεξ του με το να σου επιβάλλεται, να σου το παίζει σωστά στις οικογενειάρχες. Προφανώς να πατάει σε σημεία που εσύ πονάς. Δηλαδή να σου παρέχει ασφάλεια συναισθηματική και κάλυψη και καλά, εγώ είμαι βαρύς άντρας πατροπαράδοτος και θα σε καλύψω εκείνο και θα σε καλύψω το άλλο και θα κάνουμε οικογένεια μαζί και δες τι ωραία που περνάμε και έλα να σε φροντίσω. Πώς όμως, φιλαράκο, δεν έχεις λεφτά, δεν δουλεύεις. Θα μου πεις, έλα βρε, είναι κρίση, ναι, μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει λεφτά. Ναι, συμφωνώ να μην έχει λεφτά, πολλοί δεν έχουν λεφτά, αλλά λίγοι καταδέχονται να δανειστούν 2 ολόκληρα χιλιάρικα από την κοπέλα τους και όχι μαζεμένα, γιατί ξέρεις, τράκαρα το αμάξι μου, χρειάζομαι 2.000, τι να κάνω, τα χρειάζομαι.
Αλλά λίγα-λίγα, 500-500. Να έχουν την κάρτα της να πάνε να βγάζουν λεφτά, λες και είναι δικά τους τα λεφτά. Άκουσαν. Και να μαλώνουν κιόλα μετά. Δηλαδή, ρε κοπέλα μου, τι περιμένεις, πάρει τα σόβρακα αυτός ο τύπος για να πεις ότι δεν αξίζει. Εσύ έχεις τόσα να δουλεύουν για σένα. Μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, δουλειά έτοιμη, λεφτά. Και θα κάτσεις στην Ελλάδα να φτιάξεις ένα σπίτι για πει, για να μείνεις με τον άνεργο να τον ταΐζεις και να σε δέρνει κιόλας. Δεν θα ξανάρθουν τα νιάτα σου. Δεν θα ξανάρθουν αυτές οι ευκαιρίες. Και δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορείς να πας δηλαδή στο εξωτερικό, να τελειώσεις το μεταπτυχιακό σου, να ξεκινήσεις δουλειά και σε 2-3 χρόνια. Άμα δεν σου κάτσει, ξαναγυρνάς. Γιατί δηλαδή είναι μονόδρομο στο εξωτερικό? Δεν είναι μονόδρομο στο εξωτερικό. Μονόδρομο είναι να πας να μπλέξεις με αυτόν τον τύπο. Γιατί όσο είσαι στο εξωτερικό, έχεις επιλογές. Να μείνω, να φύγω, να πάω κάπου αλλού. Αν θα μείνεις με αυτόν τον τύπο, δεν θα έχεις επιλογές. Γιατί guess what, σε λίγο καιρό δεν θα έχεις ούτε λεφτά, ούτε ψυχική υγεία. Και δεν θα μπορείς τότε να φύγεις ούτε στο εξωτερικό, ούτε πουθενά αλλού. Και θα είσαι δεσμευμένη με έναν τύπο που θα έχει οικειοποιηθεί το σπίτι σου και μπορεί να σου πει: εγώ το έφτιαξα, δεν είναι μόνο δικό σου. Και στο τέλος, τι κερδίζεις από αυτόν τον τύπο? Άσε που κάτι μου λέει ότι ο τύπος είναι και ψευταράς. Γιατί η πρώην του σου είπε πεντακάθαρα: ο τύπος λέει ψέματα, πήρε και από μένα λεφτά. Δηλαδή, για ποιο λόγο να το πει αυτό η κοπέλα, αν τον ήθελε ακόμα, ή αν ήθελε να τον εκδικηθεί? Δεν θα εξαφανιζόταν τόσο εύκολα από το προσκήνιο αν ήθελε να τον εκδικηθεί. Αυτήν δεν σου χτυπάει καμπανάκι, δηλαδή τον πιστεύεις? Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνονται πολύ ύποπτα όλα αυτά, αλλά και χωρίς να μου φαινόταν ύποπτα και χωρίς να υπήρχε πρώην στη μέση, μόνο και μόνο ένας άνθρωπος που δανείζεται από σένα τόσα λεφτά και δεν σκοπεύει να τα επιστρέψει και κάνει σχέδια με αλουνού πλάτες και χαστουκίζει μια γυναίκα, για μένα αυτή η σχέση είναι τελειωμένη. Όσο και να τον θες, κοπέλα μου, όσο και να τον αγαπάς, όσο καλός και χρυσός και αν είναι, όσο καλό σεξ και να κάνει, όσο όμορφος και να είναι, φύγε. Όσο είναι νωρίς, για μένα φύγε. Φύγε και δεν θα το μετανιώσεις. Και στην τελική, αν κάνω λάθος και όντως αυτή η σχέση αξίζει να κρατηθεί, ο τύπος έχει υποχρέωση να σε περιμένει, να τελειώσεις τις σπουδές σου, να βρεις μια σωστή δουλειά, γιατί στην τελική εσύ είσαι αυτή που έχει πολλά και ρισκάρει να τα χάσει. Εάν σε αγαπάει τόσο πολύ, γιατί δεν μπορεί να περιμένει ο τύπος να πας να κάνεις τη ζωή σου και είτε α, να σε ακολουθήσει στο εξωτερικό βρίσκοντας και αυτός μια δουλειά, ένα γκαρσονάκι, γιατί ας είναι τεχνίτης, ας πάνε γυναικοδόμο στο εξωτερικό, να σε ακολουθήσει. Γιατί να θυσιάσει εσύ το μέλλον σου γι' αυτόν? Ας σε ακολουθήσει. Αν δεν θέλει να σε ακολουθήσει, ας σε περιμένει. Και αν δεν θέλει πάλι να σε περιμένει, τότε αποχαιρέτησε τον και πες bye bye, θα βρω κάτι καλύτερο. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος το μόνο που σου προσφέρει είναι η ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Ότι είσαι αρκετά δυναμική από μόνη σου για να τα καταφέρεις, αυτό φαίνεται, αλλά για κάποιο λόγο βασίζεσαι επάνω του. Μπορεί να είναι και πολύ κλαψομούνης, δεν ξέρω, και να σε καταφέρνει με την κλάψα. Αλλά κλαψομούνης και χαστούκι δεν πάνε μαζί. Δεν ξέρω, αυτά είχα να πω. Κορίτσια, πείτε μου τη γνώμη σας, σας παρακαλώ κάτω. Όσο περισσότερες, τόσο καλύτερα, γιατί αυτό το θέμα πραγματικά πιστεύω ότι μπάζει από παντού. Ελπίζω, κοπέλα μου, να είσαι καλά. Ελπίζω να σε βοήθησα με τις συμβουλές και ελπίζω, αν δεν σε βοήθησα και αν δεν συμφωνείς μαζί μου, να με τραβήξεις ένα συχτήρι και να κάνεις πάλι αυτό που θέλεις εσύ. Εγώ απλά, αυτή είναι η γνώμη μου και δεν θέλω να πω ψέματα. Αυτά. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Πολλά φιλάκια. Γεια σας. Bye!